Με έντονες βροχοπτώσεις στα παιδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στο νομό Ιωαννίνων, που προβλέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της με αρκετούς νοτιάδες, υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες. Τα υψηλότερα ποσοστά βροχής σημειώθηκαν σήμερα, ενώ μετά την αυριανή ανάπαυλα, με διαστήματα ηλιοφάνειας, νέες βροχοπτώσεις, μικρότερης όμως έντασης, αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η απότομη αλλαγή του καιρού βρήκε προετοιμασμένο το νομό Ιωαννίνων, που χάρη στην άριστη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, των Δήμων και της Τροχέας, αντιμετώπισε τα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις και τις πτώσεις λίθων. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας, Δημήτρη Μαυρογιώργο, τα μηχανήματα της Νομαρχίας και των Δήμων συνεργάστηκαν από την πρώτη στιγμή και έτσι καθαρίστηκαν οι δρόμοι από τις πτώσεις βράχων και τις έντονες χιονοπτώσεις, κυρίως στις περιοχές Κατάρα, Βοβούσα, Δίστρατο, Κόνιτσα, Ετομιλίτσα, Σιράκο και Ματσούκι. Ο κύριος Μαυρογιώργος κάλεσε τους πολίτες που θα κινηθούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν απαραίτητος μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες για την αποφυγή του παγετού ή του χιονιού. Και αυτό που θέλω να πω και να παρακαλέσω όσους μας βλέπουν και πρόκειται να ταξιδέψουν σε αυτά τα μέρη, τουλάχιστον η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων χρειάζεται κατά την κρίση τους, ειδικά στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο, και να τις τοποθετούν χωρίς να τεμπελιάζουν, γιατί πολλά σημεία είναι επικίνδυνα, ειδικά στο επαρχιακό δίκτυο, και για να μην έχουμε ατυχήματα. Όσον αφορά το εθνικό δίκτυο και το δίκτυο που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, η λειτουργική Εγνατία από τη Μιλιά Μετσόβου, σε αυτά τα σημεία, όπως σας είπα, έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα και η κατάσταση είναι πλήρως ελεγχόμενη. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί πάνε και αγοράζουν τελευταία στιγμή αλυσίδες, έχουν στο πορμπαγκάζ και δεν τις έχουν ούτε δοκιμάσει ούτε ξέρουν να τις τοποθετούν. Τουλάχιστον ας κάνουν μια δοκιμή και να μαθαίνουν να τις βάζουν σε αλυσίδες, γιατί οι καινούργιες αλυσίδες έχουν πολύ εύκολο, περνούνται πάρα πολύ εύκολα, και η εκμάθησή τους να τις τοποθετούν εύκολα θα τους διευκολύνει, γιατί όταν θα χρειαστεί να τις βάζουν οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ άσχημες, οπότε το κάθε λεπτό που θα τοποθετήσουν θα τους φαίνεται χρόνος. Οπότε όσο καλύτερα μαθαίνουν να τις τοποθετούν τις αλυσίδες, καλύτερα θα είναι για τους ίδιους και θα αντεπεξέλθουν όλα τα προβλήματα ολισθερότητος ή παγετού ή χιονοπτώσεων στο επί του οδοστρώματος.